centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Εντάξει, η περσινή χρονιά περνάει σε δεύτερη μοίρα με βάση αυτά που έχουμε ζήσει. Οπότε, τι να συζητάμε. Έγινε αυτό που θα έπρεπε να γίνει και είναι το λογικό να συμβεί. Ναι. Με βάση αυτό που αντιμετωπίζουμε. Καλή ανάρρωση σε όλους τους γνωστούς να έχουμε. Ναι. Καλό κουράγιο στους συγγενείς που χάσανε ανθρώπους δικούς τους. Σίγουρα. Πάνω η ζωή όμως συνεχίζεται και ο αθλητισμός πρέπει να συνεχιστεί και το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο πρέπει να συνεχιστεί και γι' αυτό το λόγο βγάλαμε μια ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, βγάλατε λοιπόν την ανακοίνωσή σας και ουσιαστικά αποδέχεστε την απόφαση της ΕΠΟ. Ας πούμε πρώτο αυτό. Δηλαδή αποδέχεστε έμεσα, αποδέχεστε έμεσα και πρωταθλητή την Καλλιθέα και κυπελούχο την κλήρωση που θα βγει ανάμεσα στις φιναλίστ ομάδες. Καλή τύχη για την κλήρωση και καλή επιτυχία στην Καλλιθέα ναι. Την επόμενη χρονιά, είτε στη ΓΑΜΑ είτε στην ΔΕΛΤΑ Εθνική όπου αγωνιστεί. Ήταν όμως κρίμα που ένα τέτοιο πρωτάθλημα με τρεις ομάδες να παλεύουν, να αλλάζετε κορυφή και τα λοιπά, που δεν τελείωσε στους αγωνιστικούς χώρους, κύριε Κόλλη. Θέλει τύχη το ποδόσφαιρο και ήταν η χρονιά της Καλλιθέας να ήταν η πιο τυχερή. Βάση, που δηλαδή, βρέθηκε στην κορυφή τη δεδομένη στιγμή της πάλης του πρωτάθλημα. Βρέθηκε το 93 στην κορυφή σε ένα πρωτάθλημα που τις περισσότερες αγωνιστικές δεν ήταν πρώτη. Οπότε εντάξει, θέλει και τύχη. Την είχε προς το μέρος. Εύχομαι να συνεχιστεί, ολόψυχα εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η τύχη και στις επόμενες χρονιές. Γιατί χρειαζόμαστε μια ομάδα, όχι ούτε στο τοπικό ούτε στη ΓΑΜΑ. Μακάρι να πάει και στη ΒΙΤΑ δηλαδή. Μακάρι. Το χρειαζόμαστε. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε πώς θα τα βγάλετε πέρα από τη νέα σεζόν. Εγώ σας λέω ότι όλα πηγαίνουν καλά, κύριε Κόλκα, και από το Σεπτέμβριο ξαναρχίζουμε την μπάλα. Ξέρουμε ότι τα σωματεία συντηρούνται κυρίως, μια και δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις, από τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, από κανένα εισιτηριάκι και από τις εκδηλώσεις που κάνουν κυρίως καλοκαιρινές για να μπορέσουν να μαζέψουν κάποιο ποσό τέλος πάντων για να βγει η χρονιά. Ή τα τουρνουά που κάνουν διάφορες επίσης ομάδες, που επίσης έχουν κάποια έσοδα. Πώς θα βγει η χρονιά όταν δεν θα υπάρχουν όλα αυτά για την επόμενη σεζόν, κύριε Κολλή? Δεν βγαίνει. Απλά. Δεν βγαίνει. Με τίποτα. Και τι θα γίνει? Εμάς η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επιχορήγηση όπως λέμε. Όπως υπήρχε παλιά. Καλύπτει... Γιατί παλιά υπήρχαν οι επιχορηγήσεις. Εντάξει, παλιά. Εγώ είμαι πιο νέος και δεν έχουμε πάρει σχεδόν ποτέ. Εγώ θυμάμαι μόνο μια χρονιά πήραμε μετά από 3 χρόνια ας πούμε, γιατί η προηγούμενη διοίκηση είχε κάνει τις ενέργειες. Δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Δεν με ενδιαφέρει τι γινόταν παλιά. Παλιά ίσως να μην χρειαζόταν κιόλας. Γιατί παλιά η Γούνα είχε μία άνθηση και τα λοιπά και όλοι εδώ στον ομό ήμασταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτή τη στιγμή όμως, για να διατηρήσουμε ζωντανό αυτό που προσπαθούμε και κρατάμε τόσα χρόνια, πρέπει να επιχορηγηθεί. Δηλαδή, διαβάζουμε ας πούμε ότι ήταν να πήρε κάποια χρήματα από την UEFA ή από τη FIFA, από την UEFA νομίζω η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και βγήκε ο κύριος Μαρινάκης και λέει ας πούμε να τα μοιράσουμε στις θέσεις 5, 6 και κάτω της Super League και τα λοιπά. Κάθεστε φρόνημα ρε παιδιά, συγγνώμη. Αυτές είναι ανώνυμες εταιρείες. Ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρείες. Δηλαδή γιατί η δική μου γουνοποιητική επιχείρηση να μην πάρει χρήματα και να πάρει η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία? Δεν το καταλαβαίνω. Στο κάτω-κάτω για να υφίσταται αυτές οι ανώνυμες εταιρείες και να παίζουν τα παιδιά, οι Έλληνες ή οποιοδήποτε ζει στον ελλαδικό χώρο τέλος πάντων να παίζει ποδόσφαιρο, χρειάζεται να υπάρχει η Πολυκάρπη, το Βογατσικό, η Καλλιθέα, η Μεσοποταμία και δεν συμμαζεύεται. Όλες αυτές οι μικρές ομάδες. Αυτές οι μικρές ομάδες όμως, για παράδειγμα, εμείς κάνουμε τη γιορτή Μηλού, μαζεύουμε κάποια χρήματα και ένα, τι να σας πω, το 80% των χρημάτων μας είναι από τέτοιες εκδηλώσεις. Το 80%. Τα περισσότερα χρήματα όπως το είπαμε. Ναι. Όταν ξεκινάμε με 0 από αυτές τις εκδηλώσεις, συγγνώμη, δεν μπορούμε. Δεν μπορείτε να βγείτε στο πρωτάθλημα. Έτσι, βέβαια. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε 3.000 ευρώ με το καλημέρα. Και μάλιστα υπάρχουν και οι ομάδες που, εν πάση περιπτώσει, έχουν και κάποιους παίχτες που πρωταγωνιστούν. Εντάξει, αυτό είναι. Έχουν παραπάνω έξοδα γιατί ομάδα. Καλύπτουν κάποια έξοδα του κτλ. Αυτό είναι η πολιτική της κάθε ομάδας. Ναι. Δεν είναι υποχρεωμένη καμία ομάδα να πληρώνει κανένα τέχνη. Πόσο μάλλον εννοώ τις ομάδες που σίγουρα έχουν... έξοδα, τα σίγουρα έξοδα είναι οι 3.000 ευρώ που είναι οι διαιτησίες, η κάρτα υγείας,
ναι. τα πρόστιμα και οτιδήποτε. Από εκεί και μετά το ποσό πάει όπου από το θέλει εσύ. Μετά, εάν ναι. εμείς σαν Ηρακλής Πολυκάρπης έχουμε βρούμε 5 χορηγούς και μας δώσουν από 10 ναι. ευρώ, από 20, από 50, από 100 ό,τι μπορεί ο καθένας και εγώ μπορώ να καλύψω ρε παιδί μου τις βενζίνες ενός παιδιού που έρχεται στο χωριό μου από ένα άλλο χωριό. Οκ, okay, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν είναι. Δεν ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι σε κάθε μάτς έχουμε 130 ευρώ διαιτητές και γιατρό συν κάποια χρήματα ανάλογα το ρόστερ της ομάδας που πληρώνουμε για την κάρτα υγείας Μάλιστα. των ποδοσφαιριστών. Αυτά όλα είναι δυσβάσταχτα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εμείς για να ξεκινήσουμε Ο κύριος Τρονταφύλλου είναι και η τοπική έψη υπέρ αυτής της κατεύθυνσης. Αυτό μας είπε τουλάχιστον. Και βέβαια πρέπει να Πιστεύετε είναι. Πιστεύετε όμως ότι θα. Ο κύριος Τρονταφύλλου και η έψη Καστοριάς αυτή τη στιγμή ναι. είναι, είμαστε ένας νομός ο οποίος έχει μόνο ρεστεχνικά σωματεία. Μάλιστα. Έτσι. Άρα θα, ακόμα και αν είχαμε, αν ήταν η ΠΑΕ στη Β' Εθνική. Ναι. Δεν μπορούμε να ζυγίσουμε ας πούμε τα 50 σωματεία ή τα 30 με το ένα. Άρα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, η ΕΠΣ Καστοριάς είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και εμάς η άποψή μας είναι ότι επειδή σε αυτή τη συγκυρία πέφτουμε και σε εκλογές στην ΕΠΟ, ναι. θα πρέπει ο κάποιοι να δεσμευτούν εκεί. Και οποιαδήποτε άλλη ΕΠΣ, όχι μόνο η ΕΠΣ Καστοριάς, έτσι, δηλαδή όλες οι ΕΠΣ, να πούνε ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχουμε αυτές τις αιτήσεις από τα σωματεία μας. Αυτά τα αιτήματα. Κύριε Κόλκα, πιστεύετε ότι επειδή πάτε για το μήνυμο που χρειάζεται μια ομάδα, πιστεύετε ότι η επιχορήγηση πρέπει να είναι εκεί, των 3.000 ευρώ, ας πούμε, τουλάχιστον, για κάθε σωματείο? Κοιτάξτε να δείτε, το κάθε σωματείο είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Έτσι, για κάθε σωματείο. Ναι. Θα μπορούσατε να προσδιορίσετε. Ναι, θα ήθελα, είναι ναι. η αλήθεια, να είναι 3 και 3,5. Θα θέλατε ένα και 10 να ήταν. Αλλά πράγμα, ένα ρεαλιστικό πέρα, ποσό που θα μπορούσε. Την ναι. όλη Σωστό. Η κατάσταση στην οικονομική του Ένα χώρα, ρεαλιστικό ποσό, αυτολική. Λοιπόν, μια επιχορήγηση, ποια θα ήταν ικανοποιητική για τα σωματεία να πούν ότι πάμε ρε παιδιά να παίξουμε μπαλά. Εγώ θα μιλήσω για το δικό μου σωματείο. Ναι. Στο οποίο τα έσοδα των εντός έδρας αγώνων. Σε μέσο όρο από τα εισιτήρια είναι γύρω στα 1.000 ευρώ. Ναι. Άρα με αυτά καλύψω το 1 τρίτο. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 2 τρίτα θα πρέπει να τα καλύψει το κράτος. Η ΕΠΟ, όχι το κράτος. Άρα η λοιπόν πιστεύω. Τα 3.000 ευρώ. 2.000 τουλάχιστον πρέπει 2.000 να... πρέπει να πάνε στα σωματεία. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Και εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Ότι θα πρέπει. Ακούμε καθημερινά, ας πούμε, ότι. Για τις εκλογές της ΕΠΟ, όχι θα τις ελέγχει ο ένας παράγοντας, όχι ο άλλος. Ναι. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν εμάς. Εμάς μας ενδιαφέρει να συνεχιστεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έτσι όπως βλέπω τη σεζόν, του χρόνου θα είμαστε 15 ομάδες. Τι να κάνουμε 15 ομάδες. Που θα μπορέσουν να, με χίλια ζόρια να πάνε και σε ένα πρωτάθλημα. Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε. Θα είναι δηλαδή πολύ άσχημα τα πράγματα. Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, σκέφτεστε κάπου να συναντηθείτε όλα τα σωματεία, εκπρόσωποι τουλάχιστον να... Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποιες επαφές. Είμαι μια τηλεδιάσκεψη πια που είναι και της μόδας να βρεθείτε όλοι μαζί. Τηλεδιάσκεψη τώρα. Γιατί πρέπει να υπάρξει και ένα κοινό αίτημα και από τα σωματεία με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω. Εμείς με κάποια σωματεία τα οποία είμαστε πιο κοντά. Ναι. Πιο κοντά με την άποψη ότι είναι γειτονικά και έχουμε τα τηλέφωνα, ξέρετε, ναι. πάνω κάτω γνωριζόμαστε. Έχουμε επικοινωνήσει αυτό το Σαββατοκύριακο ναι. και έχουμε πει ότι να μαζευτούμε, ρε παιδί μου, για να καθίσουμε όλοι μαζί να το συζητήσουμε. Ναι, γιατί δηλαδή, χρειάζεται ένα αίτημα καθολικό από όλα τα σωμάτια. Έτσι, μπράβο. Αλλιώς... Έτσι, μπράβο. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να αφορά. Θα δυνατήσει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Αφορά και τον πισό γρεβενών, να το πω έτσι. Σωστό. Όλους. Δεν αφορά, δεν είναι κάτι ναι, τοπικό ναι, καθαρά. Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό λέμε, ας πούμε, ότι θα πρέπει. Ο μοχλός πίεσης για μας είναι οι εκλογές της ΕΠΟ. Κατάλαβα. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό ίσα ίσα. Πιστεύουμε ότι για το ποδόσφαιρο της Καστοριάς, ναι. γενικότερα, για όλες τις ομάδες, η διοίκηση αυτή συγκεκριμένη έχει κάνει περισσότερα πράγματα από την προηγούμενη. Αυτό το πιστεύουμε. Το αν εμείς σαν σωματείο έχουμε τις διαφορές μας και έχουμε βγάλει κατά διαστήματα ανακοινώσεις, κυρίως για τους διαιτητές, είναι άλλο θέμα. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπουμε, εμείς βλέπουμε τους διαιτητές ας πούμε και κρίνουμε εκεί ας πούμε κάποια ναι. αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα όμως, σαν συνολική προσπάθεια και προσφορά, είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται και γίνονται καλύτερα και σωστότερα. Από εκεί και πέρα όμως,
αυτή τη χρονική στιγμή πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις εκλογές και για να εκμεταλλευτούμε τις εκλογές πρέπει να με την καλή έννοια φαντάζομαι και όχι για να στηρίξουμε κάποιον ή κάποιος αν μας δώσει την επιχορήγηση. Με την καλή έννοια να εκμεταλλευτούμε τις εκλογές. Ναι, με την καλή έννοια. Όποιοι το δεσμευτούν. Ναι, αυτή είναι εμάς η άποψή μας. Ωραία. Σαν Διοικητικό Συμβούλιο αυτή είναι η άποψή μας. Κύριε Κόλκα, θα έχουμε συνέχεια για αυτό το θέμα γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Αλλά θα τελειώσει και το καλοκαίρι δυστυχώς. Θα πρέπει να φτάσουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, να δούμε πόσοι θα μαζευτούμε στην ΕΠΣ, να δούμε πόσα θα είναι, τα σωματεία. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ωραία. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει κάτι στη χώρα μας. Δεν συμβαίνει κάτι στην υγνοποία. Δεν συμβαίνει κάτι. Mm-hmm. Είναι παντού. Mm-hmm. Σε οτιδήποτε. Mm-hmm. Ακόμα και αν είχα για παράδειγμα τα χρήματα να κάνω μια άλλη δουλειά, δεν θα μπορούσα να επενδύσω κάπου αλλού. Πού? Σωστά. Άρα εκεί πρέπει να μας βοηθήσουν. Τόσα χρόνια δεν ζητήσαμε κάτι. Τώρα πρέπει ζητάμε, να γίνει. Φυσικά και ζητάμε, αλλά ζητάμε εφικτά. Και νομίζω ότι είναι καθολικό έτοιμα των σωματείων. Δεν είναι έτοιμα πολύ. Σήμερα πρέπει να ζητήσουμε κάτι το οποίο είναι δύσκολο να συμβεί. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να συμβεί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ωραία. Κύριε Κόλκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά να συμβεί. Είναι καθολικό έτοιμα των σωματείων και θα μιλάμε κάθε μέρα με τα σωματεία για να δούμε τι πιστεύουν και τι βλέπουν να έρχεται μπροστά. Και δεν πιστεύω κάποιος να διαφωνήσει. Και εγώ δεν νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και καλό θα είναι, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει και... Δεν ξέρω, δεν διάβασα όλο το άρθρο, τέλος πάντων, δεν είχα χρόνο. Κάποιες ΕΠΣ κάναν μία αίτηση πάνω σε αυτή την πρόταση που κάναμε εμείς. Α, μάλιστα. Βασιζόμενοι στο δικό σας... 9 ΕΠΣ, 8, κάπως έτσι. Μπράβο. Δηλαδή, ας συνταχθούμε κι εμείς με αυτούς. Ναι, ναι. Νομίζω πως έτσι δεν υπάρχει. Μονόδρομος είναι του να είμαστε όλοι μαζί. Διαφορετικές πρακτικές ή μεμονωμένες προσπάθειες νομίζω δεν έχουν καμία τύχη πάνω σε αυτό. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κόλκα, καλώς σας μεσημέρι. Ευχαριστώ, γεια σας. Είστε καλά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.